Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, υποψήφιο βουλευτή επικρατείας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαδόπουλε. Καλώς ήρθατε. Και δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε από αυτή την τεράστια τραγωδία. Μιλάει για ευθύνες που θα πρέπει να αναζητηθούν ο κύριος Κουτσούμπας. Ποιες είναι αυτές οι ευθύνες? Κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες όσον αφορά ένα βασικό γεγονός. Δεν παίρνουμε σοβαρές απαντήσεις πάνω σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Ποια είναι αυτά? Ερωτήματα που αφορούν το τι έγινε και τι δεν έγινε όσον αφορά την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση της επικινδυνότητας για να μην φτάσουμε στη συγκεκριμένη τραγωδία. Και εξηγούμε. Η κυβέρνηση και γενικά οι αρχές αναφέρουν μια σειρά περιορισμούς της ελεύθερης ναυσιπλοείας που τους εμπόδιζαν να κάνουν την Α ή τη Β ενέργεια για λόγους τηλεοπτικούς. Δεν αναφέρομαι αναλυτικά. Όμως, η ελεύθερη ναυσιπλοεία δεν είναι χωρίς περιορισμούς. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα φορτωμένο, υπερφορτωμένο, δουλεμπορικό, το οποίο δεν έχει επαρκή σωστικά μέσα, και αυτό είναι προφανές από την οπτική, από τον οπτικό έλεγχο των αρχών που το πλησιάζουν, υπάρχουν μία σειρά δυνατότητες τις οποίες επιτρέπει και η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Πάντως, δηλαδή, εγώ άκουσα τους αξιωματικούς του λιμενικού σε μια ενημέρωση που έγινε με τον υπηρεσιακό υπουργό να λένε ότι ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο να γίνει μια επιχείρηση. Και ότι αρνήθηκαν τη βοήθεια. Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος καταλαβαίνουμε ότι τίποτα πιο τραγικό δεν θα μπορούσε να συμβεί. Δεν χρειάζεται, νομίζω, εδώ να είναι κάποιος ειδικός αναλυτής για να το καταλάβει. Είναι σαφές. Αλλά ταυτόχρονα η δυνατότητα να γίνει μια μορφή επιθεώρηση, η οποία ήταν και πανεύκολη, ότι έχουμε ένα υπερφορτωμένο πλοίο που δεν έχει επαρκή σωστικά μέσα και να ενεργοποιηθούν διαδικασίες έρευνας και διάσωσης και δεν είναι μια πρωτότυπη κατάσταση αυτή, υπήρχαν. Και δεν υπάρχουν οι περιορισμοί αυτοί από τις διεθνείς συμβάσεις, ξαναλέω. Δηλαδή, οι διεθνείς συμβάσεις αφορούν μια τακτική κίνηση πλοίων. Όχι για παράδειγμα την περίπτωση της πειρατείας, όχι για παράδειγμα την περίπτωση του δουλεμπορικού, όχι την περίπτωση ενός επικίνδυνου μη αξιόπλοου πλοίου. Όμως δεν πρέπει να χαθούμε μόνο σε αυτό, διότι η μεγάλη εικόνα αφορά και το ποιοι ξεριζώνουν αυτούς που βρίσκονται μέσα στη θάλασσα και γίνονται βορά των διακινητών. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην συζητάμε για το διακινητή όπως συζητάγαμε για το σταθμάρχη στα Τέμπη και να αρχίζει και να τελειώνει εκεί η συζήτηση. Και εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες, είναι πόλεμοι, δεν πέφτουν από τον ουρανό αυτά τα προβλήματα. Αφορούν κρίσεις, φτώχεια, δράση υπεριαλιστικών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, για τους οποίους είναι συνένοχα όλα τα κόμματα του συστήματος, αλλά και πώς αντιμετωπίζονται αυτοί οι ξεριζωμένοι μέσα στη θάλασσα. Και αναφέρομαι φυσικά και στην συνθήκη του Δουβλίνου και στην συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας με όλες τις παρενέργειές της και στην άρνηση όλων των κομμάτων του συστήματος να δεχτούν την δική μας απέτηση να μπει βέτο και να απαιτηθεί στο έδαφος της Τουρκίας. Μάλιστα. Με ευθύνη της, είπα, της αρμοστίας του ΟΗΕ, να γίνονται εκεί οι έλεγχοι για να τόσα φύγει χρόνια κάποιος. Νομίζω το ζητάμε και δεν έχει γίνει αυτό. Είναι μεγάλες ευθύνες. Ναι, αλλά δεν ασκήθηκε βέτο από καμία κυβέρνηση. Δεν μπήκε μια ουσιαστική πίεση. Το να λέμε ευχολόγια είναι εύκολο, όπως καταλαβαίνετε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εκλογές. Υποψήφιος βουλευτής επικρατείας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παπαδόπουλο, για την παρουσία σας.